ζητήσουμε και τη δική του εμπειρογνωμοσύνη γύρω από τα πολλά ερωτήματα που δημιουργούνται για τον κορονοϊό. Το γνωρίζετε καλύτερα εσείς. Το γνωρίζω τον Casey από τη δεκαετία του 90 όταν ήταν στο Scripps στην Καλιφόρνια. Και τότε ήμουν εγώ νεαρός postdoc μετά το διδακτορικό μου και ο Casey ήταν τότε ένας πρωτοπλασάτος, πρωτοβάθμιος καθηγητής. Κύριε Νικολάου, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου δίνετε να σας μιλήσω και εσάς και τους συμπατριώτες μας στην Κύπρου. Είστε πολύ μακριά, αλλά μια κοινή αγωνία ενώνει το παγκόσμιο τώρα και είναι το τι θα γίνει με τον κορονοϊό, τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς το αντιμετωπίζετε και ποια βλέπετε να είναι η εξέλιξη. Εδώ είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα, είναι στην κορυφή τους θα έλεγα. Πανικός, όχι ακριβώς, αλλά πολύ σκληρά μέτρα έχουν πάρει οι περισσότερες πολιτείες στην Αμερική και το federal government. Δηλαδή υπάρχουν restrictions, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα στο πανεπιστήμιο μας. Μας δώσαν οδηγίες να μην ερχόμαστε, να κατεβάσουν τους αριθμούς των ανθρώπων που είναι στο πανεπιστήμιο. Από 100% να γίνουν τώρα 25% ή πιο λίγοι. Για να ακολουθήσουμε τον, πώς το λένε αυτό, το social distancing, το λέμε εδώ μέσα. Στα ελληνικά case ονομάζεται κοινωνική αποστασιοποίηση. Nice. Το social distance. Ναι, εντάξει, αυτό. Γιατί οι περισσότερες μεταδίδεται ο ιός, όπως μαθαίνουμε, από ένας σε άλλον, τις περισσότερες φορές αθώος, χωρίς να ξέρει αυτός που το δίνει ότι το έχει. Και διότι δεν έχει ούτε συμπτώματα, ούτε τίποτε και το μεταδίδει στον ένα και στον άλλον. So, έτσι χωριστήκαμε και από τα εγγονάκια μας. Τι να σας πω, ο κόσμος είναι φοβάται όταν πάει στα μαγαζιά να αγοράσει τα λιτά πράγματα που χρειάζεται για φαγητό, ας πούμε, και σαπούνια και αυτά όλα. Ναι, και οι πολιτείες, η Νέα Υόρκη είναι προς το παρόν η πιο δύσκολη πολιτεία με 20 εκατομμύρια ανθρώπους εκεί πέρα, έχουν χιλιάδες κρούσματα. Και ένα παράδειγμα, ο γιος μας ο μικρός έχει φύγει με την οικογένεια του εχθές, πήγαινε αεροπορικός, το αεροπλάνο ήταν σχεδόν άδειο, πήγαν στην Καλιφόρνια και μένουν στο σπίτι που έχουμε εκεί πέρα, στη Λαχόια, στο Σαντιέγκο. Ο Λίον το ξέρει. Και πολλές άλλες οικογένειες φεύγουν, πάνε εκεί εδώ, αλλά θα σταματήσουν όπως φαίνεται. Δεν μπορείς να βγεις έξω από τη χώρα, δεν επιτρέπονται να έρθουν οι άνθρωποι στην Αμερική από τώρα, είναι όλα κλειστά. Αλλά υπάρχουν, αυτό νομίζω είναι αυστηρά μέτρα, τα οποία πρέπει να γίνονται, πρέπει να γίνουν. Και αυτό θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτόν τον πηγάδι που είμαστε μέσα σήμερα. Δεν θα πρέπει να απαγοητευτούμε τόσο πολλά, απλά να ενωθούμε όλοι μαζί, να κάνουμε ό,τι μας λένε οι αρχές, γιατί νομίζω ξέρουν, μαθαίνει μια χώρα από την άλλη τώρα, διότι έχουν πάθει στην Κίνα, όπως ξέρουμε, έχουν πάθει στην Ιταλία, πάρα πολύ ασχημά στη Γαλλία, στην Ισπανία. Αυτά θα πρέπει να μας μείνουν μαθήματα και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε αυτή την ιδέα της απόστασης, τέλος πάντων, μεταξύ μας. Αλλά εντωμεταξύ υπάρχουν και άλλες εξελίξεις τώρα από medical side, από ιατρικής πλευράς. Έχει πάρα πολλές εταιρείες. Ναι. Που είναι engaged για να προωθήσουν φάρμακα. Και θα σας πω για έναν, το οποίο ίσως να το ξέρει ο Λιόν, ναι. Το chloroquinine. Ναι. Παλιό φάρμακο, παλιό μόριο κέση. Που το χρησιμοποιούσαν εναντίον της μαλαρίας, της μαλέριας. Της ελονοσίας, και ναι. Η ιστορία αυτού του φαρμάκου, δηλαδή μας παίρνει στα παλιά χρόνια και μάλιστα με περηφάνεια θα έλεγα στο χρυσό αιώνα της Ελλάδος, τον 5ο αιώνα, όταν ο Ιπποκράτης το είχε γραμμένο μέσα στα βιβλία του,
σαν ένα δέντρο, ας πούμε, που ονομάζεται Cinchona tree, ένα δέντρο για να παίρνουν από αυτόν extracts για να βοηθήσουν στο η μαλέρια. Και μετά οι επιστήμονες, ακολουθώντας τα γραψίματα του Ιπποκράτη, το βρήκανε αυτό, και αυτό είναι το, ο γονέας, θα έλεγα, ο πατέρας του, η χημεία έρχεται μέσα τώρα, πριν δεκαετίες, και βλέπει το μόριο αυτό, και δεν ήταν το ιδανικό μόριο. Και έτσι το αλλάξανε, των μοριακών του τύπων, έχουν κάνει αρκετά, τα έκανε τεστ και βρήκανε το αυτόν το quinine. Και το αδερφικό του φαρμακό που ονομάζεται hydroxychloroquinine. Και έχουν γίνει κλινικές δοκιμές στη Γαλλία και στην Κίνα. Και βρήκανε ότι αυτό το φαρμακό είναι αποτελεσματικό για αυτούς τους patients που έχουν το coronavirus. Και έχω ένα μάλλον κρυμμένο, θα το στείλω του Λιώνα, δεν το έχει, στο στείλω. Ναι. Αυτό το μόριο δηλαδή, Κέις, ήταν γνωστό από τον καιρό του Ιπποκράτη, δηλαδή ήταν... Όχι αυτό το μόριο, το σου λέω, ο πατέρας του μόριου. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν natural product, όπως τα λέμε. Natural product, ναι. Natural product είναι more complicated than chloroquinine. Και οι medicinal chemists, οι χημικοί το έχουν simplified, το κάνανε πιο απλό και το δοκιμάσανε και αυτό είναι ίσως και πιο καλό από το natural product. Και είναι εύκολα να το παράγεις, είναι εύκολα πολύ να το παράγεις και όχι no expensive at all. Και όπως ακούω εδώ μέσα στην Αμερική, το already οι γιατροί το they piling it up. Γιατί θα κάνουν ακόμα ορισμένες κλινικές δοκιμές, γιατί αυτοί είναι 20 άτομα που κάνανε στη Γαλλία, που βλέπω εγώ, αλλά όταν το κάνανε cocktail treatment, σου πω, το έναν ήταν, το σμίξαν, ξέρεις τα cocktail, όπως το κάνανε και στο AIDS. You are an expert on that. χρησιμοποιούν αυτόν το chloroquinine μαζί με το azithromycin. Το azithromycin, ξέρεις, είναι... Αντιβιωτικό. Antibacterial agent. Άρα, somehow... έχουμε ελπίδες ότι μπορεί να βρεθεί σύντομα το φάρμακο. Είμαστε κοντά. Ναι, δηλαδή. Ναι, αυτό μου δίνει μεγάλες ελπίδες εμένα. Και αυτό δεν είναι το μόνο. Έχουν και άλλα φάρμακα τα οποία είναι δοκιμασμένα για άλλες λοιμώξεις, τα λέμε, στα ελληνικά, για άλλες, οποίες και, for example, hepatitis C and AIDS, υπάρχουν αυτά in clinical trials, όπως μιλούμε τώρα αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν και ελπίδες και για αυτά ότι θα βρεθούν. Και επιπλέον αυτών υπάρχουν και πάρα πολλά ελπίδες για vaccines. Και θα σας πω μια ιστορία εδώ που ένας Αμερικάνος, ένας εθελοντής, ίσως ο Λίον να το ξέρει αυτόν, εθελοντής αυτός, και δέχτηκε να του δώσουν έναν βαξίν που αποτελείται από το mRNA κομμάτι του βάιρους, του ιού, για να δοκιμάσουν πρώτα αν είναι ασφαλές, να μην έχει παρενέργειες, να πούμε, που είναι ακατάδεκτες. Υπήρχε αποτέλεσμα ή ακόμη? Ακόμα δεν βγήκε το αποτέλεσμα, αλλά το πλάνο είναι... Όταν φανεί ότι δεν έχει, και νομίζω να, έτσι να γίνει, δεν έχει παρενεργίες, τότε θα κάνουν clinical trial με εκατοντάδες ανθρώπους και θα δουν ποιοι από αυτούς αν πραγματικά προστατεύονται από αυτό το vaccine. Εσείς πιστεύετε ότι η προέλευση του κορονοϊού, του COVID-19, προήλθε από την ικτερίδα και την παγκολίνα, αφού προϋπήρχε αυτή η ασθένεια? Καλή ερώτηση, Άντρη μου. Καλή ερώτηση. Έχεις ανοίξει τους ασκούς του αιώνου τώρα, Άντρη. Είναι δύο δύσκολο να... Άντρη μου, είναι δύο δύσκολο τώρα να δείξουμε με το δάχτυλο μας ποιος φταίει ή αν φταίει κάποιος. Αλλά υπάρχουν κατηγορίες, όπως ξέρετε, από την Κίνα προς την Αμερική, και από την Αμερική δεν λέει τίποτα φυσικά, αλλά πρέπει να περιμένουμε γι' αυτόν. Αν είναι man-made, αυτός ο βάιρους, ή αν είναι της φύσης, έγινε μόνο του. Και ακούω και από τις δύο πλευρές. Ακούω και ιστορίες και για τα δύο. Δεν ξέρω προς το παρόν ποιον είναι το σωστό, αλλά τελικά θα μάθουμε οπωσδήποτε.
Αλλά εντάξει, αυτόν, η προτεραιότητα τώρα είναι να το αποφύγουμε αυτό, να το σταματήσουμε. Και μετά θα μάθουμε πώς βγήκε αυτό το πράγμα. Εσείς, κύριε Κωνστάκη, τι πιστεύετε? Εγώ είμαι, επειδή είμαι ιολόγος, κανονικός ιολόγος και όχι ιολόγος του BioDefense, πιστεύω ότι έχει γίνει από τη φύση. Αλλά μπορεί να λαθάνομαι. Έχω δει τη δημοσίευση case που βγήκε στο Nature Medicine. Και εκεί φαίνεται ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί background άλλου ιού με τον οποίο κάποιος θα μπορούσε να κάνει genetic engineering. Τουλάχιστον αυτό γράφει αυτή η ομάδα. Και θεωρούν ότι υπάρχει αυτή η πρωτεΐνη στο εξωγό που ονομάζεται S-protein, spike, η οποία it attaches to certain cells. Και επίσης αυτή είναι και σαν protease, άρα it attaches and cleaves. Και φαίνεται ότι αυτό το function αυτού του domain της πρωτεΐνης βρίσκεται σε ένα ζώο που ονομάζεται pancolin στα αγγλικά, στα ελληνικά ονομάζεται φιλιδωτός μυρμικοφάγος, ένα παράξενο ζώο που το τρώνε οι Κινέζοι. Και φαίνεται πήρε από την νυχτερίδα σε αυτόν το ζώο, επήρε αυτόν τον κομμάτι από την πρωτεΐνη και μετά έγινε ζωνώσεις, ζωοτονική μεταφορά δηλαδή, από τον παγκολίνο στον άνθρωπο. Και πιστεύετε από αυτόν το paper, από φιλογενητική ανάλυση, ότι ήταν one hit, δηλαδή the transmission was just once. Το έστον αυτή η μελέτη αυτό λέει, γράφτηκαν και άλλα φυσικά, με αυτό που λες εσύ ότι πιθανόν να ήταν genetic engineering κάποιον επιστημόνων που θέλαν να δημιουργήσουν ιούς, αλλά αυτό δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Ναι, ακριβώς, δεν υπήρχε αυτό. Δεν βγήκε ακόμα σε καλό journal. Ναι, αυτό το paper που σου έστειλα, το πρώτο πράγμα που κοίταξα, ήταν the authors. Και δεν ήβρα ούτε έναν όνομα κινέζικο. Ναι, ήταν όλοι Anglo-Saxons. Ναι, so that gives it more credibility. Και η Αγγλία μόνη που δεν εφάρμοσε μέτρα μέχρι την τελευταία στιγμή, αφού ξέφυγε ο ιός και μεταδόθηκε σε χιλιάδες κόσμους. Α, δεν το κάνανε ακόμα. Καιρός να το κάνουν τώρα, για αυτοί. Because, ναι. Ξέρετε, αυτός ο πρωθυπουργός τους ήταν λίγο... I don't know how to describe him, but... αλλά δήλωσε ότι δεν θα το έκανε. Θα έκανε το πείραμα της ανοσίας της Αγγέλης για να αποκτήσουν αντισώματα σε περίπτωση που μεταλλαχθεί ο ιός και γίνει ακόμη πιο επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Then, well, it might be, but it would take a lot of lives before it happens. It's a very bad vaccine, Γιατί να το γιατί να πάρουμε αυτόν τον δρόμο και να μην πάρουμε αυτόν τον άλλο δρόμο που είναι πιο... ίσως να είναι πιο δύσκολος για μας, αλλά χωρίς δυσκολία δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να έχεις και υπομονή. Εμένα η δική μου υπόθεση, Casey, είναι ότι αυτός άργησε να πάρει μέτρα. Πραγματικά άργησε. Με πολιτική απόφαση άργησε και τώρα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την επιστήμη, να βρει μια επιστημονική δικαιολογία για να δικαιολογήσει την πολιτική του αποτυχία. Και βρήκε αυτό το πράγμα, ότι αυτός ο ιός is going to vaccinate τον πληθυσμό του και ότι θα τον προετοιμάσει για μελλοντική επιδημία. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτό το εμβόλιο, το φυσικό εμβόλιο που χρησιμοποιεί, έχει θνησιμότητα 3%. Πώς μπορεί να εμβολιάζεις ολάκερον πληθυσμό με ένα βαξίν που πεθανίσκουν 3 στους 100. Επομένως, it doesn't make sense. Υποθέτω ότι θέλει να θυσιάσει όλους τους ηλικιωμένους, αλλά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση στην Κύπρο, όπως καταλαβαίνω, είναι καλά, είναι και στον καλό δρόμο. Πρέπει να υπάρξει και η συνεργασία του κοινού φυσικά και χρειαζόμαστε υπομονή, πειθαρχία και όλα θα γίνουν καλά τελικά, γιατί η επιστήμη προχωρεί γρήγορα, με γρήγορο ρυθμό, τουλάχιστον στην Αμερική και στην Ευρώπη, και κάτι θα βρεθεί σύντομα, εγώ νομίζω. Αν θα βρεθεί πριν των επόμενων γύρων, ίσως να γίνει γύρος και δεν ξέρουμε, ο Λίος θα ξέρει καλύτερα. Αυτός είναι νέος ιός και δεν ξέρουμε αν θα είναι κάθε χρόνο, να πούμε. Ναι, να έρχεται το χειμώνα και να φεύγει το καλοκαίρι. Θα δείξει σε κανένα δύο μήνες, θα ξέρουμε για αυτό το πράγμα. Αλλά είπαμε, πρέπει να είμαστε όλοι, you know, να καταλαβαίνουμε την κατάσταση και να ακούμε τι μας λένε. Εγώ σήμερα έσπασα τους καλωσισμούς και ήρθα στο γραφείο μου, αλλά
Για λίγο όμως, γιατί σήμερα ήταν η τελευταία μέρα που μας έδωσαν για να κλείσουμε τα εργαστήρια μας. Μάλιστα. Δεν θα δουλεύει κανένας μες στα εργαστήρια. Οι καθηγητές δικαιούνται να έρχονται, λέει, στα γραφεία τους, αφού και ήμασταν και μόνοι, δεν υπάρχει και πολλής κόσμος. Αλλά και οι οικογένειες μας χρειάζονται επίσης να είμαστε μαζί τους. Δεν μπορούμε να τους αφήνουμε έτσι και αυτά όλα μόνοι τους. So, είναι μια κατάσταση που κάνει challenge, θα έλεγα, την κοινωνία αυτή που έτσι είναι. Και είναι κρίμα τι έγινε στην Ιταλία, να πούμε, που δεν προλάβαν να πάρουν τα μέτρα τα κατάλληλα και ακούμε χιλιάδες, να πούμε, άτομα που χάνουν τις ζωές τους. Και είδα χτες αυτά τα trucks που κουβαλούσαν, λέει, νεκρούς στα κρηματόρια, πώς τα λένε. Ναι. Yeah. Casey, έχει αρκετά χρόνια που έφυγα από την Αμερική, εγώ, έχει 20 χρόνια σχεδόν που έχω φύγει. Ναι. Πώς συμπεριφέρονται οι Αμερικανοί με τα curfew αυτά, τα δέχονται, αντιδρούν, ποια είναι γενικά... Εξαρτάται. Οι ηλικιωμένοι, ας πούμε, που ακόμα είμαστε λίγο old fashioned, ξέρεις, είναι... We believe in πειθαρχία και αυτά όλα, and we count everything with logic. It is followed, but the younger generation is not so caring at the moment, and they have to rely on us to make sure that they do the right things. And you know, my son, as I told you, one of my sons, Andrew doesn't know about that, I guess. One of my sons was in a conference in New York, in Boston, about 3 weeks ago, and as soon as he got back home in Los Angeles, he found out that three of the people in that conference, and it was a small number, maybe 150 people, had the virus from Biogen, this biotech company called Biogen. Και όταν γυρίσαν πίσω στο σπίτι του και το έμαθαν αυτό, αμέσως, σαν εθελοντής, έμεινε σπίτι του, μακριά από τα παιδιά του, σε άλλη ξεχωριστή κάμαρη, ας πούμε, για μερικές μέρες. Και περάσαν, ευτυχώς, περάσαν οι 2 εβδομάδες και είναι εντάξει. Αλλά τώρα τους κλείσανε το Λος Άντζελες εντελώς. Δεν μπορεί να πάει. Δεν πάνε δουλειά. Δεν πάνε καθόλου δουλειά. Δουλεύουν από σπίτι. Η δουλειά που κάνει είναι να το κάνει στο computer anyway. Το είναι εντάξει. Ο άλλος μου γιος που ήταν στο... Να σας πω και για τον άλλον που ήταν στο New York. Έφυγε χθες και πήγε, γιατί εκεί πέρα είναι ο χειρότερο μέρος της Αμερικής τώρα. Ζει στη Νέα Νιόρκη, Casey. Ναι. Ζει στη Νέα Νιόρκη ο γιος σου, ο άλλος. Ναι, ζούσε στη Νέα Νιόρκη, ναι. Γιατί δούλευε εκεί πέρα. He works on Wall Street. Αλλά είναι so crowded η Νέα Νιόρκη, όπου και αν πας, και είναι και δύσκολο. Έχουν 2 μωρά, 2 κορίτσια, κλεισμένα μέσα σε ένα διαμέρισμα στο Μανχάταν για όλη μέρα και όλη νύχτα. Είναι δύσκολο. Πάνε στην Καλιφόρνια, είναι πιο ανοιχτά. Έχουμε σπίτι με κήπο μεγάλο, εντάξει, θα είναι καλά. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουν και τους κανονισμούς που έβγαλε η Καλιφόρνια χθες. Τους έβγαλαν και τους είπαν να περιορίζονται και αυτοί, όπως σε άλλα μέρη, για να προλάβουν. Προς το παρόν δεν είναι μεγάλη πυκνότητα εκεί πέρα των αυτών που έχουν τον ιόν. Συγκρίσει με την Νέα Νιόρκη. Η Νέα Νιόρκη είναι το number one. Πολυκοσμία, ναι. Εμείς στο Τέξας ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά λίους. Είναι 30 εκατομμύρια κόσμος στο Τέξας και έχουμε περίπου 300 άτομα μόνο. Και στο Τέξας, στο Χιούστον που είναι πάνω από 10 εκατομμύρια, θα υπάρχουν ίσως 10, 20 έτσι, πολλά λίγη. Θέλω να σας ρωτήσω σαν επιστήμονα, κύριε Νικολάου, εάν συμφωνείτε με την πρόβλεψη που έχει κάνει ο Bill Gates ότι στο μέλλον οι πόλεμοι θα είναι με αυτόν τον τρόπο. Θα εμφανίζονται ιοί για τον άνθρωπο που θα καταστρέφει ζωές και θα είναι δύσκολο και για τους επιστήμονες και για τους ιολόγους και για τους μικροβιολόγους να εντοπίζουν τη ρίζα και να την ξεριζώνουν. Είναι πολύ σοφία, θα έλεγα, αυτό. Φοβάμαι και εγώ ότι αυτή η πιθανότητα να είναι πραγματικότητα μια ημέρα. Ευχόμαστε εδώ όχι, αλλά όπως λέγαμε και τα πυρηνικά όπλα. Ναι. Τα πυρηνικά όπλα όμως είναι λίγο διαφορετικά. Τα έχεις για να φοβερήσεις, μάλλον.
Γιατί άμα το κάνει, θα μάθει ο κόσμο όλο. Του το έκανε και ξέρω εγώ. Ενώ τα βιολογικά είναι πιο εύκολο και πιο εύκολο από τα χημικά. Και πιο φθηνά για να τα κατασκευάσει. Και πολύ πιο φθηνά να τα κατασκευάσει. Ναι. Και όσο προχωράει η επιστήμη τη βιολογία και βιοχημία και αυτά όλα, αυτά δεν θα είναι και πολύ. Θα είναι εφικτά πράγματα να τα κάνουν. Είναι ευκαιρία τώρα για τον κόσμο όλο να έρθει μαζί. Όλες οι χώρες βλέπουν ότι ο ιός είναι ο εχθρός όλων, όχι μόνο μιας χώρας και δυο. Είναι όλων. Να έρθουν μαζί να αλλάξουν τις πολιτικές τους και να κάνουν μια νέα πολιτική για ειρήνη πάνω στον πλανήτη μας. Και όχι φοβερισμούς και όπλα συνέχεια να κάνουν οτιδήποτε όπλα, να πηγαίνουν τα λεφτά όλα σε αυτήν την κατεύθυνση και ο κόσμος να πεινάει σε άλλα μέρη και να έχει δυστυχίες. Παράδειγμα, τι κάνει η Τουρκία τώρα, μέσα στην Ευρώπη και μέσα στην Κύπρο και την Ελλάδα και τη Συρία και τη Λιβύη. Επιτρέπεται ένας πολιτισμένος λαός, σαν ο κόσμος της Ευρώπης, να ανέχεται αυτό το πράγμα που κάνει η Τουρκία? Δυστυχώς. Και να τους μιλούν και να τους, και να τους κάνουν να πηγαίνουν να τους επισκέπτονται στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα ευτυχώς επρόκειται αυτό, δεν θα πάνε, θα πάνε με τα τηλέφωνα όπως είπανε. Αλλά αυτό το πράγμα είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε σαν που είμαστε στην κορυφή της πυραμίδας της ζωής πάνω στον κόσμο τούτο που είμαστε. Πρέπει, έχουμε λογική, έχουμε απ' όλα, πρέπει να σκεφτούμε τον συνάνθρωπο μας. Δεν είναι ανάγκη να... υπάρχουν κίνδυνοι σαν αυτόν τον ιόν να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Ο κ. Κωστρίκης πριν από μέρες μας είπε ότι το εμβόλιο θα το ανακαλύψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτες. Από εκεί θα περιμένουμε νέα από την ιατρική επιστήμη. Εσείς τι πιστεύετε? Η Κίνα το έχει νικήσει, φαίνεται, την επιδημία του COVID-19. Έτσι λένε στην Κίνα ότι το έχουν και φοβούνται τώρα από εισαγωγές από έξω. Μάλλον εγώ νομίζω υπάρχουν πιθανότητες για τα... Σας είπα το ένα παράδειγμα, υπάρχουν και άλλα πολλά για βαξίν. Υπάρχει και άλλος τρόπος, μάλιστα με το αίμα, για το αίμα όπως λένε ορισμένοι, να βγάλουν αίμα από τους αρρώστους που ήταν ορών και να πάρουν το πλάσμα, ορών το λέτε στα ελληνικά, και αυτόν τον ορό να χρησιμοποιούν ή να βγάλουν τα αντισώματα που έχει μέσα ή να το χρησιμοποιούν κατευθείαν για ασθενείς που μπορεί να τους βοηθήσει. Είναι γι' αυτό μια οδός να συνεχιστεί. Τα βαξίν το αφήνω στο Λίον, because αυτό ξέρει πολύ καλύτερα για μένα. Για να ακούσουμε και Κωστρίκη. Θα γίνει πιο σοφή η επιστήμη από αυτή τη δοκιμασία που περνά ο πλανήτης τώρα? Ελπίζω να είναι πιο σοφή. Όπως είπε και ο Casey, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Και εγώ θέλω να ακούσω και η γνώμη του Casey για αυτό το πράγμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναδείξουμε πόσο σημαντική είναι η επιστήμη εν σχέση με άλλα πράγματα. Νομίζω είναι εμείς που είμαστε επαγγελματίες επιστήμονες, όπως είμαι εγώ και εσύ και πολλοί άλλοι, είναι καλά να το αναδείξουμε αυτό το πράγμα. Ότι κοιτάξτε, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, είναι η ώρα που, είναι η ώρα που όλοι στρέφονται προς την επιστήμη. Αλλά για να έχεις επιστήμη όμως, όπως έχει πει σωστά ο Casey, πρέπει να την διατηράς στη ζωή, όχι να σπαταλείς όλα τα λεφτά σου για όπλα και μετά όταν βρεθείς στα 7 στενά θυμάσαι την επιστήμη. Επομένως, νομίζω είναι έναν καλό λόγο σε αυτό το πράγμα να εξηγήσουμε στους πολιτικούς, διότι αυτοί λαμβάνουν τις αποφάσεις, ότι τα λεφτά πρέπει να δίνονται σε research, σε όλες τις επιστήμες, παρά να τα διοχετεύουν να κάνουν όπλα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά που είπε ο Λίον. Συμφωνώ 100%. Γιατί βλέπουμε και στην Αμερική ακόμα τα λεφτά για επιστημονικές έρευνες πάνε κάτω-κάτω αντί πάνω-πάνω. Και το βλέπεις το αντίθετο. Η Κίνα διαθέτει περισσότερα λεφτά για επιστήμες και σε 20-30 χρόνια τα κατάφεραν να μπουν στην πρώτη γραμμή στις επιστήμες. Καταλαβαίνεις από τα δημοσιεύματα τους. Ναι. Αυτό που έλεγα και εσύ, ότι όταν έγινε η επιδημία του SARS-1 το 2001, παρατηρούσα ότι τα πρώτα papers, τα πρώτα σημαντικά papers ήταν από Αμερικανούς, Καναδούς που πήγαν εκεί. Ναι,
Τώρα όλα τα papers είναι κινέζικες ομάδες. Όλα, σχεδόν όλα που έχουν βγει για το SARS. Δηλαδή 20 χρόνια μετά, η πρόοδος που έχουν κάνει είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή με έχει εντυπωσιάσει εμένα η πρόοδος στην επιστήμη τους. Ναι, μάνα μου, αυτό είναι σωστό και θα, εδώ θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι την Κίνα την βοηθήσαμε πάρα πολλά οι Αμερικάνοι προπαντός και οι Ευρωπαίοι, γιατί όταν άνοιξαν οι πόρτες, ας πούμε, καταλάβαν ότι μπορεί να παραγάγουν πράγματα στην Κίνα πολύ πιο φτηνά οι εταιρείες και να φέρνουν τα μέσα, τα πουλούν και να έχουν περισσότερα κέρδη. Αλλά αυτό ήταν very short, πολύ κοντό βλέμμα, να έλεγα. Yeah. Διότι, κοίταξε τι έγινε, δεν μας πειράζει ότι έρχονται και μαθαίνουν οτιδήποτε. Έχω τόσους πολλούς μαθητές εγώ που είναι Κινέζοι. Καλά παιδιά αυτοί. Οι περισσότεροι μάλιστα καταλαβαίνουν όταν έρθουν εδώ ότι το σύστημα των πολιτικών στην Κίνα δεν το θέλουν. Και δεν θέλουν να πάνε πίσω, θέλουν να μείνουν εδώ μέσα. Αλλά τους εδώκαμε την επιστήμη, που είναι καλό πράγμα, γιατί όχι. Τους εδώκαμε τεχνολογίες, οι εταιρείες τους εδώκαν τεχνολογίες, ούτως ώστε να κάνουν τα πράγματα όπως τα θέλαν, καλά πράγματα. Και κοίταξε σήμερα, μας κάνουν challenge, μας φοβερίζουν με κάποιον τρόπο και με πολεμή. Yeah. Και αυτά όλα. Πρέπει αυτά να τα καταλάβουν οι πολιτικοί μας και να έρθουν σε μια κατάσταση που να μην υπάρχει αυτή η ανταγωνισμός με πολέμους και ξέρω εγώ. Με ορατούς και ορατούς πολέμους. Γιατί το χαρακτηρίστηκε ορατός πόλεμος ο COVID-19. Πραγματικά, άντρη μου, αυτό είναι πραγματικά. Είναι αόρατος εχθρός και είναι εχθρός όλων, όχι μόνο μιας χώρας ή δύο. Κύριε Νικολάου, τι θα λέγατε στη νέα γενιά? Αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με την επιστήμη και να εξελίξουν το κάθε τι που ακόμη δυσκολεύεται η επιστημονική κοινότητα σήμερα? Να σας πω, έχω χαλαρώσει λίγο οι σπουδές, να σας πω. Γιατί εγώ σπούδασα στην Κύπρο. Σπούδασα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο τα τελευταία μου 5 χρόνια και είχα καθηγητές οι οποίοι ήταν αφοσιωμένοι σε αυτά που κάμναν σε μεγάλο υψηλών επίπεδων. Είχαμε πειθαρχία που δεν φαντάζεστε πως ήταν. Μάθαμε. Και εσύ, συγγνώμη που σε διακόψω, είχε και λίγο ξύλο τότε, είναι έτσι καμιά... Θα του έλεγα, αλλά εγώ έφαθη μου, που ήμουν μικρός, έφαθη και ο τρεις έτσι με τη ρίγα στο χέρι. Εσύ κατά μου, πότε φάει, να σου το πω έτσι. Έφαγα και εγώ έναν μπάτσο, μια φορά, που ήταν τελειάδικα. Αλλά δεν πειράζει, θα τα πούμε μετά αυτά. Μην μας επηρεάζαν. Είχα έναν πολύ καλό καθηγητή, να το συναφέρω τώρα που έβρα ευκαιρία. Ο χημικός του Παγκυπρίου ήταν ο Τηλέμαχος Χαραλάμπους με δοκτοράτο από τη Γαλλία, από το Παρίσι. Και αυτός είναι ο άνθρωπος που με έμπνευσε. Γιατί μας εδίδασκε με τρόπον καλόν, μας έμπνευσε και καταλάβαινε τα ταλέντα που υπήρχαν στο εντάξει του. Και του χρωστώ πάρα πολύ αυτού του ανθρώπου, γιατί με... έκανε να πιστέψω ότι είμαι καλός μαθητής στη χημεία και επίστεψα στον εαυτό μου και ακολούθησα τη χημεία μέχρι σήμερα. Μακάρι να είχαμε αυτούς τους δασκάλους παντού. Αλλά νομίζω τώρα χαραδάψω. Δεν το μετανιώσατε? Τι ετοιμάζεστε να κάνετε? Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα? Πόσο έχετε εξέλιξει τη χημεία? Καλά, για μένα είναι τα τελευταία μου χρόνια στη χημεία, δυστυχώς, από ηλικίας. Εντάξει, είναι όπως σας είπε και ο έξω σας είπε ο Λίον, ότι με ρωτήσαν να γράψω ότι οι μαθητές μου εμένα έχω δουλέψει για Νόμπελ, Νομπελίσταν και ξέρω εγώ αυτά όλα, δουλεύαμε μέχρι τα μεσάνυχτα, άντρη μου, και δεν μας επείραζε. Με ευχαρίστηση, γιατί αγαπούσαμε αυτό που έκαναμε και ξέραμε ότι η επιστήμη δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά όταν πετύχεις υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση. Γιατί και όταν γίνεις εσύ δάσκαλος και μέντορας, τότε το ευχαριστάσαι και πάρα πολύ. Σήμερα έχω
μαθητές, εκατοντάδες μαθητές που είναι ως όλων των κόσμων. 130 από αυτούς είναι καθηγητές. Άντως, Casey, εγώ ακόμα φυσικά δεν έχω... Είμαι σε πιο πρώιμο άδειο παρά εσένα, αλλά νομίζω ότι τελικά το μεγαλύτερο επίτευγμα κάποιου επιστήμονα, κάποιου καθηγητή, είναι πραγματικά πόσους μαθητές θα βγάλεις για να γίνουν και αυτοί οι καθηγητές. Και μάλιστα δεν ξέρω ποιος το είπε φυσικά, ότι ακόμα αν βγάλεις μαθητές οι οποίοι να είναι καλύτεροι από εσένα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι το... Αυτό είναι. Και όταν πήγα στο Scripps, που ξέρεις, σαν chairman που με πήραν εκεί πέρα, μα η ιδέα μου ήταν να φέρω καθηγητές μέσα που να είναι καλύτεροι από εμένα. Ναι. Όχι χειρότεροι για να τους διοικώ και να είμαι αυτό. Και αυτό έκαναμε έναν βήμα, όπως ξέρεις, που είναι από τα καλύτερα στον κόσμο σήμερα εκεί πέρα στο Scripps. Ναι, βέβαια. So, η επιστήμη, καλά το είπες, είναι ευκαιρία να μάθει ο κόσμος τη σπουδαιότητα της επιστήμης, η οποία χρησιμοποιείται, όπως ξέρετε, από την τεχνολογία και μετά αυτό γίνεται η οικονομία και καλυτερεύει η κοινωνία μας. Κάποτε δυστυχώς η επιστήμη χρησιμοποιείται για κακούς σκοπούς και γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε οι κυβερνήσεις να κάνουν check από όλα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε να διαψευστούμε ότι δεν είναι αυτός ο αόρατος πόλεμος από ανθρώπινο χέρι, γιατί είναι πολύ θλιβερό να το σκεφτόμαστε, κύριε Νικολάου. Ναι, όχι μόνο αυτό, θα έλεγα και άλλα πράγματα που κάνουμε για το climate change και το environment. Το ταλαιπωρούμε, το ρυπαίνουμε, το αρρωστούμε και κατά συνέπεια αρρωστάμε και εμείς. Το αρρωστούμε, Γιατί δεν έχουμε τη λογική μας να σκεφτούμε. Σκεφτόμαστε κοντινά μέρη παρά μακροχρόνια, πώς θα κάνουμε. Τι θα περιλαμβάνει η αυτοβιογραφία σας, θέλω να μας πείτε λίγο, γιατί την αναφέραμε και το αφήσαμε. Αυτό γράφω την ιστορία μου από τον καραβάν που έζησα τα πρώτα μου χρόνια. Έχω ένα chapter για τον καραβάν που γεννήθηκα εκεί πέρα και το χάσαμε, όπως ξέρετε. Και όταν έγραφα για τον καραβάν που τα γράφω, σας το λέω ειλικρινά ότι μου πέφτουν δάκρυα συνέχεια. Αλλά εντάξει, αυτόν μετά στη Λευκοσία, 5 χρόνια, με το θείο μου το Γιάννη, στο ζαχαροπλαστείο του, δούλευα εκεί πέρα, πήγα στον Κύπρο, μετά πήγα στην Αγγλία, μέσα στα fish and chip shops, δούλευα μετά στο Λονδίνο που γνώρισα τη γυναίκα μου εκεί και μετά πήγα στο Columbia University in New York for postdoc, μετά πήγα στο Harvard for 3 years και μετά ο καθηγητής μου είπε ότι θέλει να με βοηθήσει να μείνω στην Αμερική. Και εντάξει, και από εδώ συνεχίσαμε στο University of Pennsylvania 14 χρόνια, μετά στο San Diego 23 χρόνια και τώρα στο Τέξας. Εν τω μεταξύ είχα και εργαστήριο στη Σιγκαπούρη, όπου έμαθα πάρα πολλά πράγματα και για την κατάσταση της μικρής χώρας αυτής, που μου θυμίζει πάντα την Κύπρο, γιατί έχει αυτή την ίδια ιστορία σχεδόν με την Κύπρο τα τελευταία 200 χρόνια. Ήτανε από τους Άγγλους, ήταν κόλονοι της Αγγλίας, και μετά τα κατάφεραν όμως να βγουν από τα βάσανά τους και είναι τώρα μια από τις πιο ανεπτυγμένες μικρές χώρες του κόσμου. Είναι ένα μικρούτσικο νησί όπως στην Κύπρο, πιο μικρό αλλά με περισσότερον κόσμο και εντελώς πολύ αναπτυγμένες επιστήμες, τεχνολογίες, εκπαίδευση, όλα αυτά τα πράγματα. Και πολλές φορές λέω και σκέφτομαι, η Κύπρος μας μπορεί να γίνει και αυτή όπως στη Σιγκαπούρη και πιο μεγάλη μάλιστα. Αν δεν είχαμε αυτά τα βάσανα που έχουμε με τους γείτονες μας. Ναι, και έτσι τώρα εγώ θα έλεγα και λιγάκι για την επιστήμη στην Κύπρο. Είμαι πολύ περήφανος που υπάρχουν επιστήμονες όπως τον κύριο Κοστρίκιν και άλλοι, όπως ξέρω, πολύ καλά. Η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει τα πανεπιστήμια, τις έρευνες, για να γίνει τέλος πάντων κάτι
πιο αναπτυχθεί παραπάνω. Γιατί οι μικρές χώρες όπως η Σιγκαπούρη, όπως το Ισραήλ, μπορεί να αναπτυχθούν και να είναι από τις πρώτες των κόσμων. Αυτή είναι η επιθυμία μου και η ευχή μου. Μακάρι, σας ακούμε προσωπική τόση ώρα. Θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι και να σας αποδεσμεύσω. Πολλοί ρωτούν γιατί τα περισσότερα θύματα του κορονοϊού είναι άντρες. Υπάρχει εξήγηση επιστημονική για αυτό? Νομίζω να απαντήσει και ο Κέση γι' αυτό, αλλά εμένα η δική μου άποψη είναι ότι ο λόγος είναι επιδημιολογικός. Τουλάχιστον αυτό έχει γραφτεί για την επιδημία στην Κίνα. Δεν ξέρω για την Ευρώπη ακόμα, αλλά φαίνεται ότι οι άντρες ήταν αυτοί που έβγαιναν περισσότερο έξω. Αυτοί οι οποίοι χτίθενται πιο πολύ στον ιό, ενώ οι γυναίκες ήταν πιο πολύ στο σπίτι. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος. Δεν νομίζω να έχει να κάνει τίποτα με γενετικό υπόβαθρο. Διότι στα παιδιά είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι περισσότερο τα κοριτσάκια παρά τα αγοράκια. Επομένως, δεν έχει να κάνει με το φύλλο, νομίζω. Είναι επιδημιολογικός ο λόγος. Έτσι το yeah, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Αυτό θα είναι. Δεν ξέρω πώς η διαφορά είναι, αλλά αυτό είναι γεγονός ότι οι άντρες δουλεύουν περισσότεροι μαζί, υπάρχουν πολλή πυκνότητα, θα έλεγα. Εδώ και μέρες λέμε ότι οι νέοι είναι ασυμπτωματικοί κλπ. Σήμερα νέες έρευνες από την Αμερική συγκεκριμένα λένε ότι οι νέοι δεν είναι άτρωτοι στον κορονοϊό και δεν είναι η κατηγορία που δεν διατρέχει κίνδυνο απέναντίας. Είναι και αυτή η επικίνδυνη στο να ασθενήσουν. Πεθαίνουν και οι νέοι, ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό καταδεικνύει η Ιταλία ουσιαστικά. Πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός όταν θα αναλύσεις αυτά τα αποτελέσματα, διότι επιδημιολογικά αλλάζει από χώρα σε χώρα. Ναι. Δηλαδή στην Ιταλία αυτή τη στιγμή θανάτη είναι εκατοντάδες το ποσοστό είναι πολύ πιο ψηλό από τα κρούσματα που η πιο εύκολη εξήγηση αυτού σημαίνει ότι δεν έχουν τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων ακόμα. Έχει πολλούς που είναι, δεν είναι διαγνωσμένοι ακόμα. Έχει ξεφύγει στην Ιταλία και είναι τόσο κοντά μας. Ναι, η Ιταλία είναι πολύ κοντά εδώ και τα μέτρα που έχουμε στην Κύπρο θα δούμε μέχρι Δευτέρα αν πρέπει να τα σκληρύνουν ή όχι. Έχω την εντύπωση εγώ ότι αν δεν δούμε τα νούμερα να κατεβαίνουν, πιθανότατα η κυβέρνηση να χρειαστεί να κάνει πιο σκληρά μέτρα όπως αυτά όπως εξηγά ο Κέση για την Καλιφόρνια, για το Τέξας. Διότι το πρόβλημα εδώ, Κέση, δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως, είναι ότι ο κόσμος εδώ, να χρησιμοποιήσω έτσι λίγο την κυπριακή λέξη, παίρνει το λίγο στο σορολόπ. Δεν καταλάβαν ακόμα πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Δηλαδή ακόμα. Εντάξει, έχουμε το και λίγο μέσα στη φυλή μας, είμαστε λίγο ξεροκεφαλή, αλλά δεν έχουν καταλάβει ακόμα πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Νομίζω πως είναι αστείο. Και είναι παράδοξο, διότι ξέρεις, είναι ένας λαός που περάσαμε και πολέμους, εγώ θυμώ και τον πόλεμο, ας πούμε, μου θυμίζει λίγο το πράγμα, αλλά οι νέοι μας, οι πιο νέοι, νομίζουν ότι είναι αστείο αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις, είναι ευκαιρία να μην πάει δουλειά, να μην πάει σχολείο. Δηλαδή, εγώ έτσι το βλέπω και με ενοχλεί λίγο το πράγμα. Ναι, και ίσως να μαζεύονται αυτοί οι νεαροί ξεχωριστά και κάνουν πάρτι. Μάλιστα. Επομένως, αυτό είναι το χειρότερο. Το κάνουν, κύριε Νικολάου. Εμένα με ανησυχεί λίγο το πράγμα. Αν πραγματικά συνεχίσει, ίσως η κυβέρνηση να πρέπει να πάρει πιο σκληρά μέτρα. Διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνουμε όπως στην Ιταλία. Πρέπει να το σταματήσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Στο Παρίσι έμαθα ότι έχει αστυνομικούς και στρατιώτες μέσα στους δρόμους. Nice. Και για να, άμα σε δούνε, σε ρωτάνε, επειδή είναι πιστοποιητικό, γιατί είσαι έξω, γιατί να βγάλεις το σκυλί έξω, σταματάνε, σε ρωτάνε ερωτήσεις. So, πρέπει να, και οι γονείς μάλλον πρέπει να πούν τα παιδιά τους ότι αυτό είναι σοβαρό πράγμα και δεν πρέπει να. Και ίσως και από γειτόνους να είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά έχουμε σήμερα τα τηλεφωνάκια μας, έχουμε το computer μας, μπορεί να κάνουμε FaceTime, να μιλήσουμε με αυτούς. Και όπως βλέπω βγαίνουν και πολλά αστεία από την Κύπρο. Ορισμένα μου αρέσουν. Μου αρέσαν πολύ ο Βοσκός. Ο Βοσκός που δίσουν εξηγήσεις τα ίδια. Αλλά εξέχασε όμως να φορήσει τις ποίνες του, το βουρκίν του.
το πιθιάβλιν του, τη δαστεία τα έχουμε, εντάξει, είναι μαζί μας. Αλλά πρέπει να σοβαρευτούμε όταν έρχεται αυτό το πράγμα, το, να μην το μεταδίδουμε ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό είναι που γίνεται. Είναι σοβαρή απειλή. Yeah, αυτή είναι μεγάλη απειλή και ευτυχώς δεν είναι και πολύ δύσκολη, την υποφέρουμε. Περάσαμε πολύ χειρότερα πράγματα οι Κυπραίοι. Εμείς οι Κυπραίοι, ναι, ξέρουμε τι, να βγούμε από τα δυσκολίες μας. Ήταν ορατά όμως. Τώρα, ναι, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο και μόνο η επιστήμη μας μας δίνει, μας καθησυχάζει και μας καθοδηγεί αυτή την ώρα. Και εσύ από, ναι, από μέρος μου, θέλω να σε ευχαριστήσω που έδωσες αυτή την ώρα. Ας αφήσουμε να κάνεις και λίγο έρευνα τώρα. Εντάξει, okay. Πολύ για σε ευχαριστούμε άρα πολύ και θα τα πούμε μια άλλη στιγμή και εσύ. Okay, εγώ. Το ίδιο, να του δώσω και τα θερμά μου ευχαριστήρια που με καλέσανε και εσένα, Αντρή μου, πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εσένα, Λίον, που είσαι μαζί μας σήμερα. It's my pleasure, Casey. Always my pleasure. Ελπίζω να σας δω όλους σύντομα. Και εμείς το okay. ίδιο. Okay. Σας χαιρετώ. Και εγώ, Στίκη, θέλετε να ολοκληρώσουμε μαζί, να απαντήσετε λίγο στον κόσμο πώς καταλάβουμε αν έχουμε τον ιό, αν έχουμε γρήπη ή αλλεργία αυτές τις μέρες. Ναι, αυτό είναι φοβερά δύσκολο, ναι, να το καταλάβει κάποιος. Γι' αυτό λέμε ότι, αυτός ο ιός έχει flu-like symptoms. Ναι. Συμπτώματα όπως τη γρήπη, αλλά χωρίς να είναι γρήπη. Επομένως, επειδή ακριβώς έχει flu-like symptoms, είναι, η συμπτωματολογία είναι σχεδόν ίδια. Επομένως, δεν είμαι κλινικός γιατρός να ξέρω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Είναι, έχει μια δυσκολία. Θα έλεγα ότι από αυτά που διαβάζω και καταλαβαίνω ότι αυτό που διαφέρει είναι η πνευμονία και το βαρύ στήθος και ναι, η παθολογία που υπάρχει στους πνεύμονες που δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό στη γρήπη. Είστε υπέρ πιο δραστικών μέτρων, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάζομαι προσοχή τα νούμερα. Ναι. Είναι μονοψήφια μέχρι στιγμής, μας είπατε, ναι, ότι όσο είναι μονοψήφια... Έχει σημασία, ναι, να δούμε τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο, διότι μάλιστα, έχει μία εβδομάδα, την Κυριακή ώρα 6 το απόγευμα θα κλείσει ακριβώς μία εβδομάδα, μάλιστα, από τα μέτρα. Άρα εκεί πρέπει να αναμένουμε να δούμε αποτελέσματα αν έχουν λειτουργήσει αυτά τα μέτρα. Αλλά τις πρώτες 3-4 ημέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ή θα έλεγα και Πέμπτη ακόμα, αυτό που βλέπαμε ήταν πριν από τα μέτρα. Είναι αυτά τα που ονομάζουμε απόνερα, yeah, washout, mm-hmm, από την προηγούμενη περίοδο. Επομένως, είναι τώρα από την Παρασκευή και μετά, θα έλεγα, που φαίνονται, που πρέπει να φανούν οι ενδείξεις στο μέτρο. Αν δούμε ότι τα νούμερα δεν πάνε κάτω, τότε εγώ ίδιος θα ζητήσω, ναι, ότι πρέπει να γίνει πιο σκληρά μέτρα. Δεν μπορούμε να το καθυστερήσουμε άλλο. Αν δούμε ότι τα νούμερα πραγματικά δείχνουν τάση για να κατεβούν, τότε να το αφήσουμε ακόμα 2 μέρες. Αλλά αν είναι ψηλά, τότε νομίζω χωρίς καθυστέρηση πρέπει να αλλάξω. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη.